θέλει πλάνο να γίνεται αυτό το challenge. Ναι. Για κουμί, μη σαμποτάρεις τη Μαρία. Περίμενε να δω τι ακριβώς λέω για να είμαι σίγουρη. Α, ναι. Well, είπα να μην ξεκινήσω με αυτό. Έχει, ρε, όχι, γιατί... δεν ξέρω. Ναι. Εξηγώ όμως πράγματα για το What About This, ένα fact. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς ήρθατε σε ένα έτσι διαφορετικό βίντεο από ό,τι με έχετε συνηθίσει. Κυρίως γιατί παρατήρησα ότι φτάνουμε κάπου στους 100.000. Δεν ξέρω αν το πήρετε εσείς χαμπάρι. Αλλά εγώ όταν το συνειδητοποίησα είμαι σε φάση... Okay. Με βλέπει κάποιος κόσμος και αφού φτάνουμε σε αυτό έτσι το κομβικό σημείο των 100.000, είπα να γνωριστούμε λίγο καλύτερα και να γίνω και λίγο πιο επαγγελματίας, ας πούμε. Το πρώτο βήμα προς τον επαγγελματισμό είπα να το κάνω με το να έχω ένα PC της προκοπής και να μην κάνω μοντάζ στο λάπτοπ μου. Το PC μου λοιπόν είπα να το εμπιστευτώ στην M Systems. Καταλάβατε. Μαρία. M Systems. Καμία σχέση, απλά το θεώρησα λίγο καρμικό. Είπα λοιπόν να πάρω αυτό το PC που λέτε για να κάνω μοντάζ σαν άνθρωπος, γιατί με το λάπτοπ το σύστημα κράσαρε συνέχεια, ήθελα να το πετάξω από το παράθυρο, οπότε για να μην γίνει αυτό, πήρα πραγματάκια από την M-Systems. Ομολογώ ότι με το στήσιμο του PC δεν είχα κάποια ιδιαίτερη σχέση, οπότε χρειάστηκα κάποια βοήθεια για το στήσιμο. Και όταν λέω βοήθεια, εννοώ απλά να κάθομαι και να κοιτάω πώς το στήνουν. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Και εν τέλει συνέβη αυτό το κουκλί. Και επειδή τα παιδιά εκεί στην M-Systems είναι γαμάτα, μου έδωσαν δωράκια για να τα δώσω σε εσάς ως ένα έτσι μεγάλο ευχαριστώ που με στηρίζετε και στηρίζετε και αυτό το κανάλι και έχουμε φτάσει στους 100... Όχι, έχουμε φτάσει, θα φτάσουμε τους 100.000, προτρέχω, αλλά τέλος πάντων. Με το που ανέβει το βίντεο αυτό, ξεκινά και ο διαγωνισμός στο προφίλ μου στο Instagram, οπότε πηγαίνετε εκεί, ακολουθείτε τα βήματα και κερδίζετε. Για το πιο influencer από ποτέ. Και άμα θέλετε, σας έχω και τα links της M-Systems κάτω στην περιγραφή και το site και τα social media. Πηγαίνετε να στηρίξετε την M-Systems όπως στηρίζετε και εμένα. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. 10 facts για το κανάλι και για εμένα. Είστε έτοιμοι? Εγώ δεν ξέρω. Αλλά δεν βαριέσαι. Ας το κάνουμε. Let's go! Νούμερο 1. Ξεκίνησα σε μια φάση όπου τελείωνα το πανεπιστήμιο, το 17, πίσω στο 17 πάμε. Μου είχε μείνει ένα τελευταίο μάθημα, αν θυμάμαι καλά. Και γενικά είχα ψιλομπουχτίσει από το διάβασμα, ούσα και φυτουκλάκι, έτσι μια ολόκληρη ζωή, κάπου δηλαδή κλατάρης. Και επίσης δεν βρισκόμουν και στην καλύτερη έτσι, ψυχολογική κατάσταση, θα έλεγε κανείς, οπότε ήθελα να ασχοληθώ με κάτι. Κάτι σαν χόμπι, ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό. Κάπως έτσι μου ήρθε και η ιδέα του YouTube. Γενικά έβλεπα, ρε παιδί μου, βιντεάκια, κυρίως ξένα. Και επίσης ήθελα να κάνω κάτι το οποίο δεν υπήρχε ακόμη έτσι στο ελληνικό το community. Είμαι από αυτούς που τους αρέσει πολύ να βλέπουν backstage βιντεάκια για το πώς έχουν γυριστεί ταινίες και σειρές. Θυμάμαι το πρώτο που είχα δει ήταν για τους Πειρατές Καραϊβικής, το πρώτο.
και ναι, είχα αρρωστήσει λίγο για το πώς είχε γυριστεί όλο αυτό. Το πρώτο κανάλι που είχα δει ανάλογο ξένο ήταν το watchmojo.com και στην αρχή εγώ σκεφτόμουν να κάνω αυτό το πράγμα, σαν αυτά τα βίντεο. Δεν ήθελα να εμφανίζομαι στην κάμερα. Αλλά επειδή δεν είχα ιδέα από μοντάζ, ούτε καλό μικρόφωνο, είπα, Μαρία, ξέρεις τι, βγες μπροστά στην κάμερα, πες τα, ένα κόψουμε, ένα ράψιμο θα θέλει και θα τελειώσει εκεί η υπόθεση. Α, επίσης το εφάνταστο αυτό όνομα Μαρία Σίγμα προέρχεται από δύο πράγματα. Πρώτον, από το γεγονός ότι είμαι πολύ κακή στο να βρίσκω ονόματα. Και δεύτερον, στο ότι ολόκληρο το όνομά μου είναι Μαρία Σοηλεμέζογλου. Οπότε νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε γιατί αρκέστηκα στο Σίγμα και στην τελίτσα. Νούμερο 2. Γενικά αποφεύγω πάρα πολύ να βλέπω τα πρώτα μου βίντεο, γιατί θεωρώ ότι είναι άθλια. Σε σχέση τουλάχιστον με αυτό που κάνω τώρα. Φλέρταρα γενικά πάρα πολύ με την ιδέα να τα σβήσω κάποια στιγμή, αλλά είπα, ξέρεις τι, όχι ρε φίλε, θα τα αφήσει εκεί πέρα να τα βλέπεις. Κυρίως γιατί τα πρώτα μου βίντεο ήταν για ταινίες και σειρές τις οποίες αγαπώ. Και δεύτερον, για να βλέπω έτσι και την πρόοδο που έχω κάνει, βρε αδερφέ, και να είμαι έτσι περήφανη για τον εαυτό μου. Νούμερο 3. Αν είχα 1 ευρώ για κάθε έναν που με ρωτάει τι λέω στην αρχή των βίντεο, μπορώ να παρήσει, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη weird fact share. Εντάξει, πλούσια δεν θα ήμουν, αλλά ένα σεβαστό ποσό θα το μάζευα, πιστεύω. Και τώρα σας έχω την πολυπόθητη απάντηση. Στην αρχή των βίντεο λέω What's up, buddies. Απλά το λέω έτσι λίγο γρήγορα και cool. What up. Ομολογώ ότι αυτή την έκφραση την έκλεψα σε εισαγωγικά από την Lily Shine, ή αλλιώς Superwoman, όπως το είχε παλιότερα. Όσοι βλέπετε ξένο YouTube θα την ξέρετε πιθανώς. What up everyone, it's a girl, Superwoman. And I'm not good at a lot of things. Math, remembering things. Safely removing a USB. Paying parking tickets. Math, remembering things. Και το μπάντι στο βάλα μόνη μου, δεν ξέρω γιατί. Πιστέψτε με, κριντζάρω όσο κριντζάρετε και εσείς όταν το ακούτε. Γενικά είναι αυτό ρε παιδί μου, δεν μπορώ να βρίσκω ονόματα, εκφράσεις, είμαι πολύ κακή σε αυτό. Νούμερο 4. Μ' αρέσουν πάρα πολύ λεπτομέρειες που θα δεις σε μια ταινία ή σειρά μόνο αν τις δεις πάνω από 30 φορές ή αν το έχεις ψάξει, τα λεγόμενα easter eggs που τα λέμε έτσι και στο χωριό μου, και προσπάθησα να κάνω κάτι αντίστοιχο και στο δικό μου το φτωχικό το καναλάκι. Ας πούμε, στο βίντεο με το κουκλοθέατρο των Unboxholics φορούσα μαύρη μπλούζα, γιατί φορούσε μαύρη μπλούζα και ο πρωταγωνιστής, ο Σάκης. Στο βίντεο με το τέταρτο part του La Casa de Papel φορούσα κόκκινη μπλούζα λόγω της κόκκινης φόρμας που φορούσανε. Στο καφέ της χαράς φορούσα καφέ μπλούζα. Στο βίντεο που είχα κάνει με τα Oscars φορούσα μουσταρδί μπλούζα. Ό,τι πιο κοντινό είχα σε χρυσό. Γενικά, ό,τι μπλούζα έχω σε merch σε κάποια ταινία σε σειρά για την οποία μιλάω, πάντα τη φοράω. Επίσης, είχα προσπαθήσει κάποια στιγμή να δώσω hint για επόμενο βίντεο. Στο βίντεο που είχα κάνει, ας πούμε, για το Prison Break, είχα πιει κάποια στιγμή από κούπα Star Wars. Το επόμενο βίντεο ήταν θεωρίες για το Rise of Skywalker. Πολύ με έχει πονέσει αυτό το βίντεο. Και η ταινία επίσης. Το βίντεο με τα μαύρα μεσάνυχτα το ανέβασα 9 η ώρα το βράδυ. Ξέρω, έπρεπε να το ανεβάσω μεσάνυχτα, αλλά ήμουν λίγο φλόρος, θεώρησα ότι το να ανεβάσεις βίντεο μεσάνυχτα θα χαντακώσει λίγο το βίντεο. Αλλά εντάξει, προσπάθησα. Νούμερο 5. Μεγάλος βοηθός στο να βρω facts είναι το IMDb, να είναι καλά. Βασικά ψάχνω και σε άλλα sites και βλέπω και βίντεο, αλλά τις περισσότερες φορές και αυτά έχουν πάρει από το IMDb, οπότε δεν έχει και πολύ νόημα αυτό. Βέβαια, αυτό για τις ξένες ταινίες και σειρές, έτσι. Για τις ελληνικές έχουμε πάρτι μεγάλο. Ψάχνω ό,τι συνέντευξη υπάρχει στο Google. Έχω δει εγώ 2 ώρες συνεντεύξεις για να συμπληρώσω το 10ο fact. Εγώ να σας τα πω. Και γενικά έχω ένα ψυχαναγκασμό ότι τα facts πρέπει να είναι 10, 20, 15, πολύ έτσι ωριακά αυτό. Είναι ρε παιδί μου, όπως αυτό με την ένταση του ήχου, πρέπει να το έχεις πάντα στρογγυλοποιημένο το νούμερο. Δεν είμαι μόνος αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι. Μιλήστε. Ναι. Βέβαια, ξέρω ότι κάποιοι ίσως θα το παρατηρήσουν. Ξέρω, στο βίντεο που έχω κάνει για το Home Alone είναι 11 τα facts, είναι 10 συν 1. Ναι, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν εκεί. Νούμερο 6.
Οι αφίσες που βλέπετε να έχω πίσω μου στα βίντεο τον τελευταίο χρόνο, νομίζω, δεν είναι εκτυπωμένες. Κάποτε ένα φεγγάρι, εγώ δούλευα σε κινηματογράφο και είχα έτσι μια συνήθεια να παίρνω τα εβδομαδιαία τα προγράμματα. Ήτανε κάτι μικρά περιοδικάκια που είχαν σε εξώφυλλο την εμπορικότερη ταινία της εβδομάδας. Οπότε τα έπαιρνα εγώ, τα άκουβα και τα κρατούσα. Οπότε γι' αυτό ίσως κάποιες από τις αφίσες τις μικρές έχουν ταινίες λίγο άκυρες, που δεν τις έχει δει πολύ κόσμος. Αλλά τι να κάνω, συγκεκριμένες ήταν, αυτές μπορούσα να βάλω. Και αυτές οι αφίσες είναι κολλημένες σε μία μεγάλη αφίσα. Αφίσο Ινσέψιο, καταλάβατε. Γενικά αυτά είναι τα καλά του να δουλεύεις σε κινηματογράφο. Παίρνεις ό,τι αφίσα γουστάρεις. By the way, κάποια στιγμή σκεφτόμουν πάρα πολύ να κάνω βίντεο με τύπους πελατών στον κινηματογράφο. Αν θα σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο βίντεο, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Νούμερο 7. Αν έχω ένα στόχο σε αυτό εδώ το κανάλι, είναι ίσως κάποια στιγμή να παίρνω συνεντεύξεις από ηθοποιούς, σκηνοθέτες, όσους έχουν συντελέσει σε κάποια ταινία ή σειρά. Ξέρω βέβαια ότι θα χειριζόμουν πάνω μου αν έκανα κάτι τέτοιο, και από τη χαρά μου, αλλά κυρίως από το άγχος μου. Ένα πρώτο βήμα ίσως προς αυτή την κατεύθυνση είναι το γεγονός ότι τα βίντεο μου πλέον φτάνουν στα αυτιά, τα μάτια αυτών των ανθρώπων. Ας πούμε, το βίντεο για τα μαύρα μεσάνυχτα το έχει δει και το έχει δημοσιεύσει, παρακαλώ, ο κύριος Πάνος Κοκκινόπουλος. Ευχαριστώ. Κύριε Κοκκινόπουλε, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, το οποίο δεν παίζει, αλλά τέλος πάντων, εγώ ψάχνω facts για 10 εντολή και κόκκινο κύκλο. Αν έχετε να μου πείτε κάτι, εγώ εδώ είμαι να τα ακούσω. Νούμερο 8. Για όλες τις ταινίες και τις σειρές για τις οποίες μιλάω, τις έχω δει. Θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο ωραίο να μιλάω για κάτι το οποίο δεν έχω δει, γιατί μετά απλά θα παπαγαλίζω facts και για μένα προσωπικά δεν θα ήταν και τόσο ωραίο. Όπως θα έχετε καταλάβει, μου αρέσει να προσθέτω έτσι το δικό μου το ιδιαίτερο χιούμορ, το οποίο εντάξει, okay, μπορεί να μην αρέσει σε όλους, αλλά και τι να κάνουμε. Τηγανητή πατάτα μου για να αρέσει σε όλους. Αν υπάρχει έστω και ένα σε αυτό το κανάλι που δεν του αρέσουν οι τηγανητές πατάτες, να βγει έξω, παρακαλώ, από αυτό το βίντεο. Νούμερο 9. Η φράση που λέω στο τέλος γενικά δεν ήταν πουθενά γραμμένη. Την είπα εντελώς αυθόρμητα στο τρίτο βίντεο, αν θυμάμαι, στο Two and a Half Men. Αυτά ήταν λοιπόν τα facts για το Two and a Half Men. Μπορεί να τα ξέρατε, μπορεί να μην τα ξέρατε, μπορεί να χεστήκατε κιόλας, αλλά εγώ τα είπα. Και γενικά θεώρησα ότι είναι μία πραγματικότητα. Μπορεί να ξέρατε αυτά που λέω, μπορεί να μην τα ξέρατε, μπορεί να μην σας νοιάζουν καν. Βέβαια, και okay, αν έκατσε κάποιος να δει ένα βίντεο το οποίο δεν το νοιάζει καν, ναι. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να έχει ο καθένας. Επίσης, όπως γράφω και στις πληροφορίες του καναλιού, αυτά που λέω γενικά μπορείτε να τα βρείτε άμα κάνετε μια αναζήτηση στο Google. Απλά εγώ είπα να τα πω σε βίντεο. Δεν θα σας πω πράγματα που είναι κρυμμένα στα αρχεία της Warner Bros. Ή του Netflix. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Νούμερο 10. Όπως όλη σε αυτή την κοινότητα που λέγεται ελληνικό YouTube, έτσι και εγώ, τα βίντεο τα κάνω μόνη μου, κατά βάση. Αναζήτηση πληροφοριών, γράψιμο, γύρισμα, μοντάζ, thumbnails. Εντάξει, τα thumbnails όχι όλα εγώ, αλλά τα περισσότερα. Εντάξει, δεν είναι καμιά υπερπαραγωγή προφανώς, αλλά όταν είσαι μόνος σου, έχει ένα τσικ παραπάνω δυσκολία, ρε παιδί μου. Όλη η διαδικασία, αν βγάλουμε έξω την αναβλητικότητά μου, παίρνει γύρω στις 4 μέρες. Αν και ομολογώ ότι ποτέ δεν μου έχει πάρει 4 μέρες μόνο. Το background με τις αφίσες που βλέπετε συνήθως στα βίντεό μου μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά πιστέψτε με, ουσιαστικά είναι μια μικρή σκατούλα. Και θα το πω, δεν θα ντραπώ, για να είμαι σωστή στο πλάνο, φοράω τα κούνια. Τέλειο! Τέλειο! Να παιδιά. Με ένα 58 ύψος χρειάζονται τα τακούνια. Βέβαια θα μου πείτε γιατί δεν άλλαξα το ύψος της αφίσας, αλλά ποιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά ήταν λοιπόν τα facts για το κανάλι, μπορεί να τα ξέρετε. Βασικά, όχι, δεν μπορεί να τα ξέρετε γιατί δεν τα έχω πει σε κανέναν, οπότε δεν τα ξέρατε. Τώρα αν χεστήκατε δεν ξέρω. Ντροπή σας αν χεστήκατε. Πείτε μου γενικά ποιο σας άρεσε περισσότερο, αν περιμένατε να ακούσετε κάτι και δεν το ακούσατε, αν σας έλυσα κάποιες απορίες. Επίσης, ξέρω ότι σας ζήτησα να μου γράψετε και ερωτήσεις, οπότε σκέφτομαι κάποια στιγμή, ίσως όταν με το καλό φτάσουμε τους 100.000, να κάνω και ένα Q&A για μένα. Αν έχετε κάποια άλλη απορία για το κανάλι, γράψτε τη μου για να την έχω υπόψη μου, να σας
τη λύσω τέλος πάντων. Γενικά να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ που στηρίζετε το κανάλι και την προσπάθειά μου. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρεθώ τώρα σε αυτή τη θέση και θα τα λέω αυτά. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που σας είπα στην αρχή. Μπείτε στο προφίλ μου στο Instagram και ακολουθήστε τα βήματα και θα κερδίσετε πολύ ωραία δωράκια. Μέχρι τότε, ευχαριστώ που με είδατε και τα λέμε στα επόμενα facts. Bye!